Και είχα καταφέρει εκεί που μου είχε πει ο γιατρός, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες θα μπει. Κατάφερα να μπω στους 4, αλλά με πολύ διαφορετικό σώμα. Δηλαδή το πήρα κάπως εγωιστικά στο κομμάτι του εγώ. Δηλαδή έβλεπα τις συμπαίχτριές μου να παίζουν και να μην μπορώ και έλεγα «Οκ, θα φτιάξω το καλύτερο κορμί, σε εισαγωγικά, για να επιστρέψω πιο δυνατή». Και νομίζω από τότε κάτι άλλαξε μέσα στο μυαλό μου και είμαι πολύ με το γυμναστήριο, με τη διατροφή μου και είδα και το παιχνίδι μου να αλλάζει. Σταύρια, φέτος ήσουν στη Γερμανία, σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο προηγμένο από το Κυπριακό σίγουρα, άλλοι ρυθμοί, άλλες πολύ δυνατές ομάδες. Πες μας πώς έζησες έτσι αυτή την εμπειρία, πόσο πρωτόγνωρη ήταν για σένα. Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα. Ήταν ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων, μπορώ να πω, αν όχι εισάξιων, η πρώτη μπορούσε να κερδίσει την τελευταία, αλλά μπορούσε και να χάσει και από την τελευταία. Ήταν όλες οι ομάδες αποτελούνταν από παίχτριες επαγγελματίες, που αυτό δείχνει και την ποιότητα του πρωταθλήματος. Οι ταχύτητες ήταν πολύ διαφορετικές, ήταν πολύ physical το παιχνίδι. Οπότε έπρεπε αυτόματα να προσαρμοστώ σε αυτό το κομμάτι, το πιο αθλητικό, πιο physical, ήταν πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί του παιχνιδιού. Και γενικά ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Επειδή έχεις γνωρίσει και το επαγγελματικό μπάσκετ της Ελλάδας, που είναι επίσης πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δυνατό πρωτάθλημα, έχεις παίξει και στην Κύπρο φυσικά και μάλιστα και πρόσφατα, πέρυσι που ήσουν στην ΑΕΛ. Πηγαίνοντας στην Γερμανία, τι διαφορές εντόπισες εσύ? Οι διαφορές που εντόπισα ήταν στο θέμα στα κορμιά, ήταν όλες ψηλές. Όλες ήταν αθλητικές. Οι ταχύτητες ήταν διαφορετικές. Δεν ήταν τόσο τακτικό το κομμάτι στη Γερμανία, που αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Και γενικά ήταν πολύ transition game. Και έπρεπε να προσαρμοστείς μπαμ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού για να μπορέσεις για να καταφέρεις να παίξεις. Άρα και το είδος των προπονήσεων που κάνατε, φαντάζομαι ότι ήταν περισσότερο πάνω στο φυσικό κομμάτι, δηλαδή περισσότερο εκγύμναση ήταν παρά τακτική. Ναι, μπορώ να το πω ναι, γιατί ακόμα και τα συστήματά μας ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με την Ελλάδα. Ήταν full transition game, να κάνουμε επίθεση στα 8 δευτερόλεπτα. Και το δύσκολο κομμάτι ήταν το ότι έπρεπε να παίξει άμυνα για 8 δευτερόλεπτα. Και έτρεχε, δηλαδή το παιχνίδι πήγαινε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και έπρεπε το μυαλό σου να είναι συγκεντρωμένο, όσο κουρασμένο και αν είναι το σώμα, να είσαι εκεί. Ακούγεται εντυπωσιακό πάντω. Ακούγεται ωραίο για κάποιον που παίζει μπάσκετ, που του αρέσει έτσι το γρήγορο το μπάσκετ, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως το γεγονός ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί θα βάλω και την Κύπρο μέσα, θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε φιλοσοφία, νοοτροπία όσον αφορά το μπάσκετ, η τακτική παίζει περισσότερο ρόλο στο μυαλό ενός προπονητή, ενώ από ό,τι φαίνεται από αυτά που μας λες, στη Γερμανία είναι το ανάποδο. Στη Γερμανία έπρεπε να προσαρμοστείς ξεκάθαρα στο physical παιχνίδι. Δεν σου δίνονταν τα φάουλ όσο εύκολα σου δίνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί τους φαινόταν περίεργο όταν σταματούσα το παιχνίδι να το πάμε σετ. Okay. Εγώ είχα συνηθίσει από Ελλάδα, από Κύπρο, full παιχνίδι, 24 δευτερόλεπτα. Και η προπονήτρια μου έλεγε τρέξ' το, τρέξ' το, τρέξ' το. Και μετά από κάποιο σημείο και μετά ξεκίνησα κι εγώ να μπαίνω σε αυτό το ρυθμό. Με βοήθησαν και οι συμπαίκτριές μου, ευτυχώς, σε αυτό το κομμάτι. Μου εξήγησαν πώς είναι το παιχνίδι στη Γερμανία. Και έπρεπε. Τα κορμιά ήταν πολύ διαφορετικά, όπως είπα. Ήταν όλες δυνατές, όλες ψηλές.
όταν έπρεπε να παίξω εγώ περισσότερο και με το μυαλό, με την ταχύτητα και το μυαλό, παρά με το σώμα, λόγω του ότι ήμουν κοντή. Όσον αφορά τις παίκτριες, πόσες ξένες έχει το γερμανικό πρωτάθλημα? Είναι τρεις Αμερικάνες και όσες θες κοινοτικές. Οπότε μπορεί μια ομάδα να μην έχει καθόλου Γερμανίδα μέσα, στην ουσία. Ναι, ναι, ναι. Να είναι μόνο ξένες, δηλαδή, δικιά μας η ομάδα είχαμε μόνο δύο Γερμανίδες. Περίεργο αυτό, γιατί συνήθως οι Γερμανίδες και καλή εθνική ομάδα έχουν και κορμιά καλά για να παίξουν. Ναι, ναι, ναι. Έχει άλλες ομάδες που είχαν μόνο Γερμανίδες και Αμερικάνες που δεν παίρνανε κοινοτικές. Είναι αναλόγως του προπονητή τι θέλει. Γιατί έχει και ξένους προπονητές. Οπότε, άμα είναι ένας ξένος προπονητής, θα διαλέξει να έχει ξένες παίκτριες, άμα έχει την ευκαιρία. Εσένα πώς ήρθε αυτή η πρόταση και πήγε στη Γερμανία? Γιατί μας ήρθε λίγο ξαφνικό η αλήθεια. Δεν το περιμέναμε. Ξέραμε ότι αν έφευγες από την ΑΕΛ ή θα έμενες στην Κύπρο ή θα πήγαινες κάπου στην Ελλάδα που σε ξέρουν σαν παίκτρια. Όταν είχα φύγει από τα Καλύβια, είχα πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα πρόταση να πάω στην ΑΕΛ και είχα και στο εξωτερικό. Είχα μέσα μου αυτό του εξωτερικού. Ήθελα να πάω να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι το εξωτερικό. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ μου είχε καλύψει όλες μου τις ανάγκες, οπότε αποφάσισα μετά από 9 χρόνια που έλειπα από την Κύπρο να επιστρέψω. Και μετά από την ΑΕΛ είχα πρόταση, η αλήθεια λέγεται, και ενδιάμεσης χρονιάς. Αλλά δεν ήθελα να... Για εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν το είχα πει σε κανέναν, γιατί είχα συνδυαθεί με την ομάδα, δεν ήθελα να φύγω, να την αφήσω στα εισαγωγικά ξεκρέμαστη. Και ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί ήταν και κορονοϊός. Και μετά ψαχνόμουν, είχα κάποιες προτάσεις εξωτερικό και είχε έρθει αυτή η πρόταση και λέω γιατί όχι, αφού ήταν καλή ευκαιρία. Ήταν κάτι σαν ένα όνειρο να πας να παίξεις και κάπου αλλού εκτός από Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή. Ναι, το είχα μέσα μου. Ήθελα να πάω να δοκιμάσω τις δυνατότητες μου και στο εξωτερικό. Και όπως φαίνεται, καλά έκανα. Σε ικανοποιημένη, δηλαδή. Ικανοποιημένη, ναι. Και από την απόδοσή μου στη Γερμανία και από το κομμάτι των εμπειριών που σαν άνθρωπος. Ναι, εντάξει, η ομάδα σας στο Ανόβερο ήταν και από παραδοσιακά μια καλή ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος, οπότε θεωρώ ότι ήταν σίγουρα μια καλή επιλογή και για σένα για να επιλέξεις να πας στην Γερμανία. Πώς ήταν το κλίμα εκεί, γιατί σίγουρα οι συνθήκες δεν θα ήταν όπως αν θα πήγαινες πριν από 3 χρόνια που δεν υπήρχε ο κορονοϊός, η πανδημία. Φαντάζομαι ότι να είσαι μόνη σου στη Γερμανία, προπόνηση, σπίτι, θα ήταν πολύ δύσκολη. Στην αρχή με το που πήγα, η αλήθεια ήμουν λίγο αγχωμένη. Γιατί πάω τώρα, λέω, σε μια χώρα, Γερμανία, δεν ήξερα κατά πόσο ξέρουν αγγλικά. Το κλίμα στην ομάδα ήταν καλό. Το θετικό ήταν ότι ήταν μόνο δύο Γερμανίδες, οπότε η γλώσσα της ομάδας ήταν η αγγλική, που ήταν ένα πλάς, ένα συν για μένα. Η προπονήτρια ήξερε αγγλικά. Είχε βέβαια μια προφορά λίγο περίεργη. Οπότε στην αρχή έπαθα ένα μικρό σοκ. Αλλά το κλίμα γενικά ήταν καλό. Η ζωή ήταν θεωρητικά δύσκολη, ειδικά μετά τον Νοέμβρη που έκλεισαν τα πάντα. Γιατί ήμασταν γυμναστήριο, σπίτι, γήπεδο, σπίτι και ήταν και το κρύο, που ήταν ακόμη ένας δύσκολος παράγοντας. Ήταν και τα ταξίδια, που μην ξεχνάμε, είναι ναι μεν εύκολη δρόμη στη Γερμανία, αλλά μπορεί να είναι ταξίδι 5-6-7 ώρων. Ήταν δύσκολο, αλλά ευτυχώς και με τη βοήθεια των συμπαικτριών μου προσαρμόστηκα εύκολα. Και από ό,τι ξέρω, τα παιχνίδια που κάνατε ήταν Τετάρτη Κυριακή, οπότε είχατε συνεχόμενα παιχνίδια και μεσοβδόματα και πολλά παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε φουλ παιχνίδια. Γενικά στη Γερμανία είχαν αποφασίσει να το κάνουν έτσι και να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, γιατί δεν ξέραν και αυτοί τι δεδομένα θα έχει για να καταφέρει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έπρεπε να προσαρμοστείς και σε αυτό το κομμάτι, γιατί στη Γερμανία δεν είναι όπως θα πω για την Ελλάδα, που ήταν ένα away και ένα home παιχνίδι. Μπορεί να είχες, ας πούμε, 3 εκτός παιχνίδια και μετά 3 εντός. Όταν μπορεί να έχεις 3 ταξίδια συνεχόμενα. Έπρεπε να προσαρμοστεί και το. Δηλαδή, καταφέρεις να προσαρμόσεις το μυαλό σου στο ότι
παίζεις εκτός, π.χ. κάνεις εξώρες ταξίδι, μετά προπόνηση χωρίς ρεπό την επόμενη μέρα, αφού παίζεις ξανά μετά από λίγες μέρες, και μετά ξανά ταξίδι, μετά ξανά προσαρμογή σε καινούργια δεδομένα, σε καινούργια εναντίον καινούργιας ομάδας, καινούργιο σκάουτινγκ. Οπότε έπρεπε να ήσουν συγκεντρωμένοι στο στόχο, mm-hmm. για να στα εισαγωγικά επιβιώσεις. Εντάξει, βέβαια, να το πω σε εισαγωγικά, βοήθησε το γεγονός ότι δεν είχατε το ελεύθερο να κυκλοφορείτε λόγω του lockdown και λοιπά. Είχατε μόνο τις προπονήσεις, άρα μπορούσατε να συγκεντρωθείτε περισσότερο πάνω στο κομμάτι της προετοιμασίας. Ναι και όχι. Ενώ σίγουρα θα βοηθούσε το να μπορείς να πας απλά για ένα απλό καφέ με τις συμπαίχτριές σου. Να ξεκολλήσει λίγο το μυαλό σου. Γιατί βλέπεις τα ίδια πρόσωπα κάθε μέρα. Πρωί, καμιά φορά πήγαμε και τρεις προπονήσεις. Πήγαμε γυμναστήριο, σουτ και μετά ξεκουραζόσουν να τρεις ώρες και μετά απευθείας προπόνηση. Mm-hmm. Όταν ίσως μπορεί και να χωρίς το lockdown ήταν πιο εύκολο. Έχοντας τώρα την εμπειρία της Γερμανίας, εντάξει, πρώτα απ' όλα, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Ξέρω ότι ήταν για ένα χρόνο το συμβόλαιο που είχες με το Hannover. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Θες να παραμείνεις, θες να πας κάπου αλλού? Η αλήθεια είναι νωρίς ακόμη. Θέλω να κοιτάξω εξωτερικό, αλλά είναι νωρίς ακόμη να μιλάω για τι θα κάνω του χρόνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Τώρα στο μυαλό μου απλά είναι να κάνω προπόνηση, να είμαι focus εκεί, στην εθνική. Ναι, μπορεί. Θα τα πούμε για την εθνική αργότερα. Και θα δούμε. Mm-hmm. Ωραία. Έχοντας λοιπόν την εμπειρία της Γερμανίας και όλο αυτό που έζησες, βέβαια, ξαναλέμε ότι δεν το έζησες στον απόλυτο βαθμό λόγω του γεγονότος του κορονοϊού και όλες των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Εσύ όμως θα το πρότεινες σε κάποια νεαρή καλαθοσφαιρίστρια να κάνει αυτό το βήμα, να τολμήσει και να πάει στο εξωτερικό να ζήσει αυτή την εμπειρία? Ναι, εννοείται. Οι εμπειρίες που συλλέγεις μέσα από... Δηλαδή θα μιλήσω για την προσωπική μου άποψη. Οι εμπειρίες που συλλέγεις μετά από 9 μήνες σε ένα πρωτάθλημα, π.χ. στη Γερμανία, δεν μπορώ να τα περιγράψω με λόγια. Σε κάνουν και καλύτερη παίχτρια και καλύτερο άνθρωπο, οριμάζεις, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Να είσαι σε ένα περιβάλλον ξένο, σε μια χώρα ξένη, η οποία δεν είναι και τα αγγλικά η βασική τους γλώσσα, από όταν πολλοί δεν ήξεραν αγγλικά. Να προσαρμοστείς στη ζωή, να προσαρμοστείς και στο μπάσκετ ταυτόχρονα είναι δύσκολο. Αλλά θα το πρότεινα με τα χίλια. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, όντως, αυτό το ακούμε από πολλούς παίκτες που έχουν πάει στο εξωτερικό, ότι επειδή συνήθως είστε μόνοι σας, χωρίς το οικογενειακό περιβάλλον κοντά, όντως οριμάζουν σε αυτό το κομμάτι, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, αλλά προφανώς και το επίπεδο των προπονήσεων είναι διαφορετικό, όπως είπαμε πριν, είναι πολλά τα ωφέλη που κερδίζεις τελικά και πόσο μάλιστα να ανταγωνίζεσαι σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι, από ό,τι είναι εδώ στην Κύπρο. Σίγουρα, ναι. Πραγματικά έτσι είναι. Mm-hmm. Δηλαδή έχω δει τεράστια διαφορά και στο παιχτικό μου κομμάτι, γιατί σίγουρα, όπως είπα, συναντάς δυσκολίες πριν προσαρμοστείς, προσαρμόζοντας βελτιώνεσαι, και στο κομμάτι του χαρακτήρα μου. Mm-hmm. Νιώθω μεγάλη διαφορά και στα δύο κομμάτια. Εντάξει, mm-hmm. είχατε και το κακό ότι δεν είχατε και τον κόσμο μαζί, έτσι ώστε να νιώσεις και ένα παιχνίδι με κόσμο, που ξέρω ότι στη Γερμανία το αγαπούν το γυναικείο, τη γυναικεία καλαθόσφαιρα, και μαζεύεται αρκετός κόσμος στα παιχνίδια. Η αλήθεια, είχα δει και εγώ βίντεο της προηγούμενης χρονιάς και είχα δει τις κερκίδες, είχα δει τύμπανα με παρουσιάσεις. Νιώθω ότι, δηλαδή συναχωριέμαι που δεν το έζησα αυτό. Έζησα όμως, ευτυχώς πρόλαβα πριν το lockdown, το Final Four του Κυπέλλου. Mm-hmm. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο event. Είχε κόσμο τότε, ήταν πριν το lockdown. Και είχαμε πάρει τότε το χαλκινό μετάλλιο. Δηλαδή το θυμάμαι, ήταν από αυτά που θα μου μείνουνε. Με τον κόσμο και τον παλμό που έδωσε η κερκίδα. Δεν είναι βέβαια ο κόσμος του Παναθηναϊκού που είναι φανατικοί. Είναι πιο οικογένειες, οι κάτοικοι του ή πόλης. Αλλά το έχουν. Δηλαδή κάθε Κυριακή, από ό,τι μου είχαν μπει και οι συμπαίχτριές μου, ήταν σαν event. Κάθε Κυριακή πηγαίνανε στον αγώνα και τους βλέπανε. Άρα. Χαρακτηριστικά
είχαμε ένα παππούλι. Σε κάθε αγώνα, είτε εντός είτε εκτός, ήταν φανατικός οπαδός. Έρχονταν και μας έλεγε σε κάθε παιχνίδι: καλή επιτυχία, σας εύχομαι τα καλύτερα, μας έφερνε λουλούδια. Ήταν ξεχωριστό. Είναι ωραίες ιστορίες αυτές και σου μένουν για πάντα στο μυαλό. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα, μιας και ανέφερες το Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει αυτός ο φανατισμός όπως είπες και εσύ. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες αυτό βέβαια, και στη Γαλλία, σε πολλά παιχνίδια και γίνονται και ωραία παιχνίδια στη Γαλλία με όλο αυτό το κομμάτι. Σου εύχομαι να το ξαναζήσεις αν βρεθεί κάποια άλλη πρόταση στο εξωτερικό και για φέτος δηλαδή και να πας κάπου αλλού, να το ζήσεις όλο το full πακέτο που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αν και τουλάχιστον το ζήσα στο παιχτικό κομμάτι, οπότε ναι. Δεν έχω παράπονα. Ναι. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από μερικές ημέρες. Το οποίο είναι το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνει από τότε αγωνιζόσουν εσείς στην ομάδα. Μαζί με τη Σοφία τη Θεολόγου, μαζί με την Ελεάνα τη Χριστινάκη, με την Διάνα την Τέλβα που ήρθε φέτος στην Κύπρο στην Ανόρθωση. Ήταν έτσι μια κυπριακή παροικία τότε στην ομάδα. Το οποίο είναι και πολύ ωραίο και για μας εδώ στην Κύπρο να ξέρουμε ότι υπήρξε αυτή η παρέα στον Παναθηναϊκό που και έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πώς το βίωσες αυτό όλη αυτή την ιστορία? Εντάξει, εύχομαι σε κάθε αθλητή να βιώσει το συναίσθημα το να παίρνεις πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ακόμη το σκέφτομαι, έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά ο παλμός του κόσμου ήταν ένα συναίσθημα που ένιωθες ότι ό,τι θυσία έχεις κάνει σαν αθλήτρια από τον καιρό που ήσουν μαθήτρια μέχρι τον καιρό που κατέληξες να παίρνεις πρωτάθλημα από την Ελλάδα, ανταμείβεσαι. Mm-hmm. Θυμάμαι πολλές ιστορίες με τον Παναθηναϊκό που περπάτησα στους αμπελόκηπους και με αναγνωρίζανε. Ήταν ξεχωριστό συναίσθημα και αυτό θα μου μείνει, όπως η Γερμανία. Είναι από αυτά που σου μένουν. Αυτό το κομμάτι που λες μ' άρεσε. Το έχεις ζήσει στην Κύπρο, δηλαδή να περπατήσεις έξω και να πεις «Α, να σου πει κάποιος, Σταύριο, παίζει μπάσκετ». Έχει τύχει ποτέ? Έχει τύχει, ναι. Έχει τύχει και ήμουνα και λίγο... Ξαφνιασμένη. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια ειδικά, εντάξει και φέτος, αν υπήρχε ο κόσμος θα ήταν το ίδιο, αλλά εκείνη τον καιρό είχε πάρα πολύ υποστήριξη από τον κόσμο. Θυμάμαι τον τάφο του Ινδού να γεμίζει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, ειδικά πόσο μάλιστα στα ντέρμπι, ήταν πάντα ο κόσμος δίπλα και το πανηγύριζε πολύ έντονα την κάθε νίκη. Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε παιχνίδι ήταν οι κερκίδες γεμάτες του τάφου. Ήταν και αυτό μοναδικό συνέστημα. Τώρα να είμαι 17,5 χρονών, την πρώτη χρονιά που πήγα και να βλέπω τόσο κόσμο και να το βιώνω 5 χρόνια, 4 χρόνια που ήμουν στο Παναθηναϊκό, το βίωσα στα άκρα. Γιατί τότε ήταν και άλλο το επίπεδο. Mm-hmm. Είχα συμπαίκτρια την Καλέντζου, έπαιζα εναντίον της Μάρτση, εναντίον της Καρτσίδου. Ήταν η κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ήταν μια από τις τυχερές που βίωσα και αυτό το ντέρμπι. Mm-hmm. Γιατί για μένα είναι και αυτό εμπειρία. Να παίζει Παναθηναϊκό εναντίον Ολυμπιακού. Είναι ξεχωριστό. Βέβαια. Νομίζω τον είχατε αποκλείσει στον Παναθηναϊκό στα επιτελικά εκείνη τη χρονιά. Γιατί στο τελικό είχατε παίξει με ποιον είχατε παίξει τελικό, με τον Αθηναϊκό, ήσασταν στους τελικούς. Τη χρονιά του Παναθηναϊκού. Με τον Αθηναϊκό. Όχι, με τον Παναθηναϊκό. Α, με τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι, ας πω την αλήθεια. Παίζαμε με το Ελληνικό. Με το Ελληνικό, με το Ελληνικό παίζαμε στους τελικούς. Τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είχε γίνει, ήταν το Ελληνικό και έγινε Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Α, μπράβο, έγινε συνεργασία. Είχαμε αποκλείσει τον Αθηναϊκό τότε. Ο Αθηναϊκός έμεινε Ελληνικό και μετά ήταν. Μετά από 2 χρόνια μεταγράφηκε στον Αθηναϊκό. Μετά από 2 χρόνια, μετά έφυγα από τον Αθηναϊκό γιατί ήθελα να ακολουθήσω τον κότς τον Πρέκα. Μπράβο, ναι. Και είχα πάει στα Μελίσια. Στα Μελίσια, ναι. Ναι, λόγω του Πρέκα. Μετά επέστρεψα για 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, που ήταν πολύ και εκεί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Με προπονητή, ήταν πρώτος προπονητής ο κότσο Πρέκας. Ήταν ένα μπασκετικό σχολείο για μένα όλο αυτό.
Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία κρατώ μέχρι τώρα και θα τα ακολουθώ μέχρι να τελειώσει το μπάσκετ. Με βοήθησε πάρα πολύ στο μπασκετικό IQ, στην μπασκετική νοοτροπία. Και θεωρώ ότι θα το ευγνωμονώ για πάντα. Δηλαδή είμαι τυχερή που τον συνάντησα στον δρόμο μου και έμαθα τόσα πολλά από αυτόν. Μετά από τον Παναθηναϊκό είχα πάει Αθηναϊκό. Συνάντησα και εκεί τη Βασιλεία Γκουζίνη, που και εκεί ήταν σαν σχολείο. Mm. Εκεί, εκείνη τη χρονιά, είχαμε έρθει δεύτερες. Έπαιξα αντίον του Παναθηναϊκού. Και αυτό ήταν ένα περίεργο συνέστημα. Ναι, θέλω να μου το περιγράψεις λίγο. Πώς ήταν έτσι να αντιμετωπίσεις την παλιά σου ομάδα? Είναι περίεργο. Πραγματικά. Δηλαδή, είχε μπει ο Παναθηναϊκός από τα αποδυτήρια, στο Βύρονα που ήμασταν. Και έλεγα από μέσα μου, όχ, είναι αντίπαλος. Μετά από 4 χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Αλλά καταφέραμε και κερδίσαμε. Και τότε η χρονιά ήταν, είχαμε έρθει δεύτερες και είχαμε κοντράρει και τον Ολυμπιακό. Και στον τελικό κυπέλου είχατε φτάσει. Ναι, φτάσαμε στους τελικούς του κυπέλου με τον Αθηναϊκό. Mm-hmm. Έπαιξαμε Ολυμπιακός Αθηναϊκός. Mm-hmm. Και εκείνη η χρονιά ήταν διαφορετική για μένα, γιατί είχαμε χαμηλό budget. Είχαμε καταφέρει, είχαμε κάνει μια ομάδα παρέα που καταφέραμε και φτάσαμε δεύτερες. Που θεωρητικά, επειδή ο Ολυμπιακός είχε ένα τεράστιο μπάτζετ, ήταν τότε η Μάρτση, η Καρτσίδη, η Δημητράκη, ήταν σαν να πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα σε εισαγωγικά. Πραγματικά, ναι, ήταν μια τρομερή ομάδα τότε. Αλλά ναι, κι εσείς με χαμηλότερο μπάτζετ, αλλά παρόλα αυτά κοντράρετε στα ίσα και παραλίγο κιόλας να κάνετε μια τεράστια έκπληξη αν τα καταφέρατε, φτάνετε μέχρι τέλος εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε γίνει η χημεία. Mm. Η χημεία της ομάδας ήταν τρομερή. Τελικά, για αυτή τη χημεία, μιας και το αναφέρεις, τι παίζει ρόλο για να φτιαχτεί μια χημεία σε μια ομάδα? Τι πιστεύεις ότι μπορεί να χτίσει μια ομάδα και να έχει τόσους δυνατούς δεσμούς? Αρχικά πιστεύω είναι οι χαρακτήρες των ομάδων, των παιχτριών. Είναι πόσο στα εισαγωγικά εγωίστριες είναι να αποδεχτούν τους ρόλους που θα τους βάλει ο προπονητής. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Η κάθε μία να έχει το ρόλο της σε ένα ρόστερ, ώστε μαζί μετά να κάνουν ένα ωραίο σύνολο που θα πηγαίνει προς την νίκη. Αυτή τη χημεία ξεκινά από τον προπονητή ή είναι απλά να τύχει να ταιριάξουν τα κομμάτια των παιχτών? Είναι και από τον προπονητή, στο off-season, τι θα φέρει. Π.χ. να φέρει ένα παίχτη που πασάρει την μπάλα, να φέρει και ένα παίχτη scorer. Να φέρει δηλαδή ένα παίχτη που θα παίζει άμυνα, να έχει ο καθένας τον ρόλο του. Mm-hmm. Είναι θέμα του προπονητή και μετά θέμα των παιχτριών να αποδεχτούν αυτούς τους ρόλους. Έτσι πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το θέμα των αποδυτηρίων, που ειδικά στο θεωρώ στο γυναικείο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το λες αυτό? Το να πηγαίνει καλά η μία με την άλλη. Να γίνει μια παρέα. Mm-hmm. Θυμάμαι τότε με τον Παναθηναϊκό, ήταν η χρονιά μετά το πρωτάθλημα. Είχαμε φτιάξει μια παρέα που πηγαίναμε όλες, χωρίς να το λέμε από πριν, μία ώρα πριν πριν την προπόνηση, όπως μας έλεγε ο coach ότι έπρεπε, στο ποδητήρι, αλλά μέναμε μετά την προπόνηση, δεν τρέχαμε να φύγουμε. Ήμασταν μία ώρα μετά και λέγαμε αστεία, λέγαμε ιστορίες που ακόμη και τώρα, ξέρω, θα τις συζητάμε ακόμη και γελάμε. Έζησες το αντίθετο, δηλαδή να βρεθείς σε μια ομάδα που να μην σου δίνει αυτό το συνέστημα που λες τώρα. Μην εγκατονομάσεις, δεν χρειάζεται. Απλά αν το έζησες και πώς το αντιμετώπισες. Ναι, το νομίζω όλοι οι αθλητές το ζήσαν αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ταιριάξεις και πάντα με όλες τις ομάδες που θα είσαι. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρώ το ζεις περισσότερο στο εξωτερικό. Είναι σαν να... Στη Γερμανία είναι... Τώρα μιλώ για τη Γερμανία, γιατί εκεί θεωρώ ότι το συναντάς στο κομμάτι το ότι είναι 12 επαγγελματίες αθλήτριες που έχουν στόχο να παίξουν στην πεντάδα. Έχουν στόχο να αποδείξουν στην προπονήτρια ότι εγώ αξίζω. Εγώ θα παίξω, εγώ αξίζω, εγώ είμαι καλύτερη από την άλλη για να παίξω. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που θεωρώ ότι
εκεί και στις προπονήσεις, ο ανταγωνισμός, και το ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εθνικότητες μέσα σε μια ομάδα, διαφορετικές κουλτούρες, κάνει λίγο πιο δύσκολο το να γίνει αυτή, να ταιριάξει αυτή η χημεία απόλυτα. Εντάξει, βέβαια, ανταγωνισμός μπορεί να υπάρξει και σε μια ομάδα όπως προανέφερες, που να υπάρχει το δέσιμο, η χημεία που, όπως το είπες και εσύ. Απλά νομίζω ότι εκεί ίσως να είναι και λίγο πιο υγιής αυτός ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, να γίνομαι εγώ καλός, αλλά να σε τραβάω και σένα να γίνεις καλύτερος, ώστε να ανεβούμε μαζί. Ναι, αυτό είναι. Και αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας χτίζει μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Εντάξει, και στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο σε εισαγωγικά, γιατί είναι άλλο να μιλάς τη γλώσσα σου και άλλο να... στην Ελλάδα είναι τρεις ξένες. Σίγουρα η μία ξέρει την άλλη, δεν είναι 12 διαφορετικές προσωπικότητες οι οποίες τώρα πρέπει να χτίσουν μια ομάδα. Η μία γνωρίζει την άλλη πάνω κάτω. Οπότε είναι πιο εύκολο να χτίσεις μια ομάδα με αυτό δεδομένα, παρά π.χ. στη Γερμανία, που είναι 12 διαφορετικές εθνικότητες, όχι εθνικότητες, διαφορετικές προσωπικότητες, που είχαμε από Βόσνια μέχρι Σλοβένα, Γερμανίδα, από Λευκορωσία, είχαμε Κύπρια, είχαμε από όλα. Ναι. Μοιάζει λίγο με πύργο της Βαβέλ, όπως το περιγράφεις. Ισχύει. Ναι, όντως είναι και πολύ challenging για τον προπονητή να καταφέρει όλες αυτές τις προσωπικότητες να τις συνδέσει σε μια ομάδα. Και βάσει αποτελεσμάτων και από αυτά που είδαμε, νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά. Ναι. Τουλάχιστον σε ένα σημείο. Ναι, ισχύει. Είχαμε ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, δηλαδή είχαμε ξεκινήσει προετοιμασία full roster πολύ καλά. Πήραμε την τρίτη θέση στο κύπελο, ήμασταν όλες ενθουσιασμένες, μια χαρά. Και μετά κάτι έγινε και τραυματιζόταν η μία μετά την άλλη. Είχαμε τρία χειρουργία χιαστούς. Δηλαδή, χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο, αυτό λέω και εγώ. Και ήμασταν κάπως ψυχολογικά λίγο περίεργα, δηλαδή αργήσαμε να καταφέρουμε να ανέβουμε μετά από αυτό. Χάσαμε και κάποια παιχνίδια στον πόντο. Χάσαμε, νομίζω, 6 παιχνίδια στον πόντο. Μάλιστα. Και ήταν αυτά συνεχόμενα. Όταν έπρεπε να καταφέρει και κάθε παίχτρια ξεχωριστά να ανεβεί, να ανεβάσει την άλλη. Σίγουρα το κομμάτι των τραυματισμών ίσως να επηρέασε και το γεγονός ότι υπήρξε η πανδημία, πολλά πρωταθλήματα είχαν σταματήσει, είχαν μείνει πολλές παίχτριες χωρίς να προπονούνται σωστά όπως θα έπρεπε αν συνεχίζονταν να κάνουν κάτι πρωταθλήματα. Ίσως ήταν και αυτό ένα κομμάτι που επηρέασε. Ναι, όλοι αυτό σχολιάζαμε, ότι ίσως ήταν αυτό. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχαν σταματήσει τα πρωταθλήματα από Φλεβάρι τα περισσότερα. Δηλαδή στη Γερμανία τέλη Φλεβάρι είχαν σταματήσει, νομίζω, από τη Μουπάν. Δηλαδή, μετά από το Φλεβάρι μέχρι τον Αύγουστο, υπήρχαν πολλές χώρες που ήταν lockdown. Δηλαδή, η Αμερικάνα μας, η Point Guard, μας έλεγε ότι ήταν lockdown, δεν απαγορευόταν να βγεις από το σπίτι. Οπότε και αυτή ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί ξανά σε καινούρια προετοιμασία, μετά από τόσους μήνες χωρίς να κάνει κάτι. Ήταν δύσκολο. Το είδαμε και γενικά και εδώ στην Κύπρο, αλλά ειδικά οι Αμερικανοί το πέρασαν πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο. Και πολλοί από αυτούς, εγώ το σημείο ήταν κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα και προσπαθούσαν μέσα στο διαμέρισμα να κάνουν προπονήσεις, ασκήσεις βασικά. Ναι. Και ερχόντουσαν μετά στις ομάδες τους και πιάναν μπάλα πρώτη φορά μετά από μήνες. Και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς. Είναι δύσκολο. Να έχεις συνηθίσει να κάνεις κάθε μέρα προπόνηση και διπλές προπονήσεις και ξαφνικά στο κόβουνε. Είναι για έναν αθλητή, θεωρώ, ψυχολογικά. Είναι περισσότερο ψυχολογικά το τραύμα παρά το... Είναι και αθλητικό, ναι. Αλλά σωματικό, αλλά ψυχολογικά είναι δύσκολο να ξαναπροσαρμοστεί σε καινούργια δεδομένα. Φεύγεις από τη ρουτίνα των προπονήσεων και μετά ξανά από την αρχή να ξαναμπεί στη ρουτίνα, στην καινούργια ψυχολογία, καινούριο... Είναι δύσκολο και στο κομμάτι των τραυματισμών. Ναι.
πραγματικά. Να έρθουμε λίγο να αγγίξουμε λίγο το κομμάτι της Εθνικής. Έρχονται οι αγώνες των μικρών χωρών Ευρώπης εδώ στην, που θα γίνει στην Κύπρο. Μετά από το 2009 έχει την ευκαιρία η Εθνική Ομάδα των Γυναικών να παίξει εδώ στη χώρα μας μπροστά, ελπίζουμε, σε κυπριακό κοινό. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μπροστά από κοινό. Είναι πρόκληση, θεωρώ, για την κάθε μία μας ξεχωριστά αυτή η χρονιά. Θεωρώ ότι είμαστε όλες σε καλή ηλικία. Οι μικρές έχουν μεγαλώσει, οι μεγάλες έχουν γίνει πιο έμπειρες. Θεωρώ ότι πάμε για κάτι καλό. Έχουμε μια εικόνα των ομάδων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορούμε να χτυπήσουμε κάποια από τα μετάλλια, τα τρία μετάλλια? Θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά, όπως και με τις οδηγίες του προπονητή, θεωρώ πως μπορούμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι εμείς πόσο πολύ το θέλουμε, πόσο καλά θα είμαστε μεταξύ μας, να ενωθούμε και να πάμε για ένα στόχο. Ναι, εντάξει, οι περισσότερες παίκτες γνωρίζεστε μεταξύ σας. Το πρωτάθλημα φέτος, εντάξει, εσείς ήσουν στο εξωτερικό, αλλά έζησες πέρυσι πάλι τις παίκτες εδώ το πρωτάθλημα από κοντά. Γνωρίζετε η μία την άλλη και με από τα χρόνια που ήσασταν μαζί στην εθνική ομάδα. Ξεκινούν σιγά σιγά και η προετοιμασία για αυτό το τουρνουά. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι στην εθνική μας ομάδα τα τελευταία χρόνια? Θεωρώ πως ναι. Ταλέντο υπάρχει. Έχει έρθει τώρα και καινούριο προπονητικό επιτελείο που φέρει καινούριο αέρα. Και πιστεύω πως το γήπεδο θα είναι η εικόνα μας. Ο κριτής όλων. Ναι. Και όσον αφορά με τον καινούριο τον προπονητή, έγινε μια αλλαγή. Έχει έρθει ο Μάρκος Ασανίδης σαν head coach πλέον στην εθνική ομάδα. Ένας πολύ εξαιρετικός προπονητής. Εγώ τον εκτιμώ αφάνταστα τον Μάρκο και νομίζω είναι κοινή αποδοχή αυτό που λέω από όλο τον κόσμο σε προπονητικό του κομμάτι. Βέβαια, έχει ένα δύσκολο ρόλο το ότι για πρώτη φορά θα είναι σε μια ομάδα γυναικών, κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν. Αυτό εσύ πιστεύεις ότι θα τον δυσκολέψει ως προπονητή ή μπορεί να βγει και σε θετικό ότι πρώτη φορά θα είναι head coach σε γυναίκες? Εγώ πιστεύω ότι θα είναι θετικό γι' αυτόν, γιατί χρειάζεται υπομονή. Είναι διαφορετική η νοοτροπία των γυναικών με των ανδρών. Χρειάζεται υπομονή να να πει, να βάλει αυτά την τακτική του. Και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό για την Εθνική να έχουμε έναν τέτοιο προπονητή. Είναι ευκαιρία μεγάλη. Και θεωρώ ότι θα δείξουμε καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας. Σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο το τακτικό κομμάτι. Σαν εθνική το γνωρίζουμε τόσα χρόνια. Μας στερούμαστε το ύψος, αλλά έχουμε πάρα πολύ δύναμη στην περιφέρεια. Οπότε εκεί είναι η τακτική που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, να δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος, ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε από την περιφέρεια, όπως ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα το transition game θα είναι το δυνατό μας στοιχείο, κατά την άποψή μου. Και σιγά σιγά με τις οδηγίες του coach να χτίσουμε το παιχνίδι μας, να βάλει ο coach τους ρόλους που πρέπει στην κάθε παίκτρια και να πάμε μαζί, όλοι μαζί, για να δείξουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο γήπεδο. Είσαι αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα, από αρκετά μικρή. Σε τι ηλικία έχεις μπει πρώτη φορά στην εθνική ομάδα, θυμάσαι? Προετοιμασία ήμουνα το 2009. Ήμουνα η 13η. Είχα κοπεί το 15, 16, πόσο ήμουνα. Είμαι χρόνια στην εθνική, ναι. Εντάξει, είναι πάντα διαφορετικό να αγωνίζεσαι με τα χρώματα της Εθνικής. Διαφορετικό το συναίσθημα. Είναι σαν να ανταμείβεσαι για τους σκόπους που κάνεις. Είναι ξεχωριστό για τον κάθε αθλητή να
αν μπαίνει στην εθνική. Εντάξει, επιτυχίες δεν είχαμε ούτε στο ΣΑΜ και κάποιο μετάλλιο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, είχαμε και κανένα. Είχαμε κάποιες... πάρει ένα χάλκινο μετάλλιο. Το 11. Το 11. Το 11. Από τότε, γι' αυτό έχει σχεδόν μια δεκαετία να πάμε να έχουμε μια διάκριση και νομίζω ότι η φετινή διοργάνωση, αν και ήταν να γίνει πέρσι, αλλά τέλος πάντων θα γίνει φέτος, δίνει την ευκαιρία να φτάσουμε σε μια επιτυχία. Ναι, δίνει την ευκαιρία. Είναι ευκαιρία μεγάλη. Έχουμε καιρό να προετοιμαστούμε, να δέσουμε ως σύνολο και όλοι μαζί με το προγραμματικό επιτελείο να πάμε για το καλύτερο δυνατό. Βλέποντας τις νεαρότερες καλαθοσφαιριστές να έρχονται στην εθνική ομάδα, εσείς σαν παλιότερες πρέπει να τις υποδεχτείτε, να τις βάλετε μέσα στο κλίμα που θέλετε να υπάρχει μέσα στην εθνική ομάδα. Πώς βλέπεις να ανταποκρίνονται οι μικρές σε αυτόν τον ρόλο? Θεωρώ είναι ευκαιρία για αυτές. Σίγουρα θα τις βοηθάμε να προσαρμοστούν και αυτές στο επίπεδο που χρειάζεται η προπόνηση της εθνικής. Και είναι μεγάλη ευκαιρία για να δούνε, για να βάλουν στόχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτές που θα κοπούνε να δουλέψουν περισσότερο, να καταφέρουν μια μέρα να μπουν και αυτές στην εθνική. Αυτές που θα καταφέρουν να πάρουν μια θέση στη δωδεκάδα, να καταφέρουν να παραμείνουν στο επίπεδο και να προσπαθούν να μέρα με τη μέρα να γίνονται καλύτερες. Πέρσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημά μας εδώ στην Κύπρο. Φέτος ήσουν στη Γερμανία, όπως είπαμε. Το παρακολουθούσες όμως, φαντάζομαι, οπότε είχες την ευκαιρία και μέσω των live streaming που είχε η Ομοσπονδία. Πώς είδες το πρωτάθλημα έτσι αυτά τα δύο χρόνια? Εντάξει. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Είναι βασικά πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Αυτό ότι πολλές φορές ξέρουμε τι θα είναι το αποτέλεσμα πριν ξεκινήσει κάθε παιχνίδι και αυτό δεν είναι καλό για το πρωτάθλημα. Είναι μία η ξένη. Ήταν η τελική, όσο προλάβα να δω, ήταν ειδικά ο τελικός κυπέλου, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ότρο έτσι όπως πήγε η διακύμανση του σκορ. Προσωπική μου άποψη για το κυπριακό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι πρέπει να αυξηθούν οι ξένες, όσο και αν ακούγεται λίγο κάπως. Να αυξηθούν οι ξένες ώστε να βελτιωθεί λίγο το επίπεδο και να βελτιωθούν και οι μικρές. Έτσι πιστεύω εγώ. Άρα πιστεύεις ότι με την αύξηση των ξένων παιχτριών θα βελτιωθούν και οι... Πόσο βλέπεις, θα βελτιωθούν οι μικρές παίχτριες δηλαδή? Εγώ πιστεύω πως ναι. Γιατί οι προπονήσεις θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Οι μικρές θα έχουν ευκαιρία να δουν άλλες εικόνες. Θα έχουν να δουν παίχτριες έτοιμες. Και θα έχουν στόχο να τις φτάσουν. Ενώ αν έχεις μία ξένη, την προπόνηση δεν αλλάζει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο μία ξένη. Άποψή μου, οι δύο ή τρεις θα ήταν για μένα το ιδανικότερο. Ώστε οι μικρές να δουν τι πραγματικά είναι το μπάσκετ, να προσπαθούν να βελτιώσουν την τεχνική τους, να βελτιώσουν το σώμα τους και να ανεβεί το επίπεδο και στις ίδιες. Να το πω λίγο, αυτό που είπες στο πακέτο, να το πω λίγο με μία λέξη, να το δουν λίγο πιο επαγγελματικά. Αν και δεν είναι επαγγελματίες, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, οι περισσότερες παίκτες στην Κύπρο και τη δουλειά τους δεν είναι φουλ επαγγελματίες. Όμως δουλεύοντας επαγγελματικά μπορεί να αλλάξει το επίπεδο και το προσωπικό, αλλά και γενικότερα του αθλήματος στην Κύπρο. Σίγουρα, ναι. Είναι, θεωρώ, από τα πιο σημαντικά να βάζεις στόχους στην προπόνηση. Δηλαδή, να πηγαίνεις να έχεις στόχο να στερείσαι πράγματα, να βελτιώνεις το σώμα σου, να προσέχεις τη διατροφή σου. Δηλαδή όλα αυτά σε κάνουν καλύτερο αθλητή, άρα και καλύτερο μπασκεμπολίστα. Έτσι πιστεύω. Okay. Εσύ τι στόχους βάζεις συνήθως στις προπονήσεις σου? Έτσι, αν πήγαινε σήμερα προπονήσεις, τι στόχο θα έβαζες? Εγώ στόχο κάθε προπονήση να είμαι η
καλύτερη. Να είσαι καλύτερη της προπόνησης, της ομάδας, ας πούμε, μέσα στην προπόνηση. Ναι, έτσι, από μικρή το έχω αυτό. Έχω στόχο αυτό, να... και μετά έξω από το γήπεδο να προσέχω τη διατροφή μου, να πηγαίνω το γυμναστήριό μου, γιατί εκτός από μπασκετμπολίστρια είσαι και αθλήτρια. Mm-hmm. Αυτό είναι το, θεωρώ, ένα από τα μυστικά. Ναι, και το γνώρισες πολύ καλά αυτό που μας λες, στη Γερμανία φέτος. Δηλαδή, αυτός ήρθε και έδεσε ακόμα περισσότερο, φαντάζομαι, στην άποψη που είχες μέχρι τώρα. Ναι. Είδα πραγματικά άλλες ταχύτητες, άλλα κορμιά, που όταν έπρεπε και πρέπει να είσαι πάντα... Δηλαδή να προσπαθείς να φτάσεις στο max που μπορείς, το σώμα σου. Μας είπες νωρίτερα για τον coach τον Μπρέκα και το πόσο πολύ σε έχει βοηθήσει στην καριέρα σου. Υπάρχει κάποιος άλλος προπονητής ή ακόμα και συμπαίκτης ή και αντίπαλος κιόλας που μπορεί να σε έχει οθήσει να γίνεις καλύτερη στην καριέρα σου? Ήταν ο coach Μπρέκας, όπως είπα, η Τούλε Καλέντζου, που πραγματικά και αυτή ήταν σαν δασκάλα, ήταν η συμπαίκτριά μου και ήταν δασκάλα και σε κάθε προπόνηση και στον αγώνα και έξω από το γήπεδο. Σου μάθαινε να χτίσεις την οτροπία του αθλητή. Πώς πρέπει ένας επαγγελματίας αθλητής να συμπεριφέρεται και μέσα και έξω στο γήπεδο, από το γήπεδο. Πρώτα αυτόματα βελτιωνόσουνα κι εσύ. Ήταν η Βασιλέα Γκουζίνη, όπως είπα, που και αυτή ακριβώς το ίδιο προσπάθησε να μου φτιάξει το μυαλό μου, που ήταν σημαντικό, δηλαδή να ακόμη και αν χάσει το σουτ, να είσαι εκεί, να μην πέφτεις ψυχολογικά. Γιατί στις γυναίκες, όπως ξαναείπαμε, ήταν το ψυχολογικό κομμάτι είναι από τα πιο σημαντικά. Και ο γυμναστής μου που κάνω μετά το χειρουργείο, ο Βαγγέλης Ανιφαντής, που μετά το χειρουργείο κάθε χρόνο κάνουμε μαζί την off-season και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι μου. Μιας και αναφέρεις στο χειρουργείο, είναι πολύ δύσκολο για έναν αθλητή που έχει τραυματιστεί να μπει σε χειρουργείο και να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν τουλάχιστον. Πόσο μάλιστα να γίνει και καλύτερος από εκεί και πέρα. Εσύ πώς θα αντιμετωπίσεις όλο αυτό το κομμάτι? Η αλήθεια, στην αρχή ήμουν λίγο αγχωμένη, δεν ήξερα τι είχα. Δεν μπορούσα ούτε να πηδήξω, δηλαδή το γόνατό μου ήταν χάλια. Πάω στο γιατρό, μου λέει πρέπει να κάνεις χειρουργείο, έχεις θέμα με τους χόντρους σου σοβαρό. Μπαίνω στο χειρουργείο, μετά από εκεί κάτι άλλαξε μέσα μου και ήμουνα okay, από σήμερα και από τώρα και στο εξής θα προσέχω. Και πήγα σε διατροφολόγο, ξεκίνησα ένα πρόγραμμα γυμναστικής γιατί έπρεπε να ήμουν κινησία ένα μήνα, όταν ο μυς εξαφανίστηκε, και ξεκίνησα από το μηδέν στην ουσία. Και είχα κάνει focus στο κορμί μου εκείνη την περίοδο και είχα καταφέρει εκεί που μου είχε πει ο γιατρός, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες θα μπεις. Κατάφερα να μπω στους 4, αλλά με πολύ διαφορετικό σώμα. Δηλαδή το πήρα κάπως εγωιστικά στο κομμάτι του εγώ. Δηλαδή έβλεπα τις συμπαίχτριές μου να παίζουν και να μην μπορώ και έλεγα okay, θα φτιάξω το καλύτερο κορμί, σε εισαγωγικά, για να επιστρέψω πιο δυνατή. Και νομίζω από τότε κάτι άλλαξε μέσα στο μυαλό μου και είμαι πολύ με το γυμναστήριο, με τη διατροφή μου και είδα και το παιχνίδι μου να αλλάζει. Δηλαδή? Δηλαδή έγινα πιο δυνατή, πιο γρήγορη, που είναι πολύ σημαντικό και κατάφερα αυτό το transition game να το πάω σε πιο ψηλό επίπεδο. Είναι ωραίο αυτό, αυτή η ιστορία που μας είπες, γιατί έχουμε ακούσει από διάφορους αθλητές πώς αντιμετωπίζουν ψυχολογικά τουλάχιστον τον τραυματισμό. Το δικό σου το κομμάτι ήταν κυρίως ότι το πήρες εγωιστικά, ότι ήθελες να επιστρέψεις και να είσαι καλύτερη από πριν. Ναι. Πραγματικά. Δεν ξέρω, κάτι είχε μπει μες στο μυαλό μου τότε και έλεγα... Τώρα πάμε δυνατά. Μιλούσα με τον εαυτό μου. Έλεγα τώρα θα γίνω καλύτερη από ποτέ.
θα κάνω αυτό το μετά το χειρουργείο, θα το πάρω σαν ευκαιρία να γίνω καλύτερη. Σταύρο, εσύ είχες ενδάλματα, δηλαδή κάποιον παίχτη ή παίχτρια που να ήθελες να του μοιάσεις ή να της μοιάσεις? Είχα από το NBA, από το WNBA, μια Μπέκι Χάμον λεγόταν, και έβλεπα κάθε μέρα από το γυμνάσιο Λύκειο highlights ή έβλεπα βίντεο παιχνίδια της. Η Νάνση θέση που αγωνίζεις εσύ? Ναι. Και ήταν αυτό το στυλ. Αντέγραφες δηλαδή το στυλ της? Ναι, αυτό. Δηλαδή έβλεπα κινήσεις και πήγαινα στην προπόνηση την επόμενη μέρα και έλεγα πώς έκανα αυτή την τρίπλα. Και σκεφτόμουν και το έκανα. Προσπαθούσα στην αρχή στην προπόνηση και μετά σιγά σιγά μου βγαίνει και σιγά σιγά στο παιχνίδι. Είναι ωραίο αυτό, έτσι, να μπορείς να ακολουθείς το ιδανικό σου. Μιας και ανέφερες στο WNBA, εντάξει, είναι το όνειρο κάθε αθλητρίας να αγωνιστεί εκεί. Θα ήθελες, ας πούμε, αν βρισκόταν η ευκαιρία να πας στην Αμερική και να προσπαθήσεις? Ναι, νομίζω κάθε αθλητής θα ήθελε. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όνειρο είναι, γιατί να μην, γιατί να μην υπάρχει. Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω ήταν πολύ ωραία, έτσι είπαμε όλη την πτυχή της καριέρας σου και πόσο μάλιστα τα τελευταία χρόνια που ήταν αρκετά σημαντικά για σένα, και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.